τώρα η κυρία Ελπινίκη Ναού, πάλι είμαστε στην Μπέλα. Η εισήγησή της έχει τίτλο «Η δόλη εφηβικών μορφών με καρσία από την Μπέλα και η σύνδεσή τους με το Θεό Α». Σας ακούμε. Γεια σας, καλημέρα και από μένα. Το 2006, στο πλαίσιο της κατασκευής της νότιας παρακαμπτήριας οδού του κεντρικού αρχαιολογικού χώρου της Πέλας, αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια σωστικής ανασκαφικής έρευνας τμήμα του Δυτικού Νεκροταφείου Πέλας. Από δύο τάφους του νεκροταφείου, τον τάφο 10 και 11, προήλθαν συνολικά 27 ειδόλια εφηβικών μορφών ακαυσία, διατηρημένα σε καλή κατάσταση, ενώ ένα ακόμη ειδόλιο προήλθε από μια συγκέντρωση ειδωλίων εκτός ταφικού συνόλου. Τα ειδόλια ανήκουν στο διαδεδομένο εικονογραφικό τύπο, όπου η μορφή φοράει τη γνωστή μακεδονική ενδυμασία, την καυσία στο κεφάλι, τον κοντόχι των νήσου, την πορπομένη στον νόμο κλαμίδα και τις κρυπίδες. Οι μπροστινές όψεις των ειδωλίων έχουν κατασκευαστεί με μήτρα, οι πίσω όψεις τους έχουν καλυφθεί με χωριστή επιφάνεια πυλίγου, συνοπτικά διαμορφωμένη ή δουλεμένη με το χέρι, και οι βάσεις είναι συμφυείς, κατασκευασμένες από την ίδια μήτρα με το σώμα και το κεφάλι της μορφής. Διακρίνονται ίχνη χρώματος ερυθρού, κίτρινου, ροδαλού, λευκού, του υπόλευκου υποστρώματος, στα οποία πραγματοποιήθηκαν και αναλύσεις με τη μέθοδο XRF και Ράμαν από την κυρία Κυριάκου στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής της εργασίας και στα οποία προέκυψε η χρήση της κίτρινης και κόκκινης όχρας, του κόκκινου και λευκού του μολύβου, της κυμολίας, του γύψου και της κόκκινης και κίτρινης σανδαράχης. Ο εικονογραφικός τύπος της εφηβικής μορφής με χιτόνα, χλαμίδα και καυσία εμφανίστηκε γύρω στο 2ο μισό του 4ου αιώνα π.Χ. Στον 3ο με 2ο αιώνα π.Χ. ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής και φτάνει έως τον 1ο αιώνα π.Χ. με 1ο αιώνα μετά Χριστό. Παρουσιάζει μια μεγάλη γεωγραφική εξάπλωση τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και στη Μικρά Ασία, φτάνοντας έως και στην Αίγυπτο. Στην περιοχή της Μακεδονίας διέθετε μέχρι τώρα σχετικά ισχνή παρουσία με ολιγάριθμα παραδείγματα στη Θεσσαλονίκη, τον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκη, στην Κασάνδρεια, την Πίδνα, την Μπέλα, στην Αμφίπολη, όπως είδαμε και πριν στην ομάδα της Αμφίπολης που μας παρουσίασαν τέτοια παραδείγματα. Μπορούμε να εντοπίσουμε τις απαρχές του τύπου σε μια ομάδα ειδωλίων της πρώιμης ελληνιστικής εποχής, στα οποία αποδίδονται εφηβικές μορφές με παρόμοια ενδυμασία, σε διάφορες στάσεις και με κάλυμα κεφαλής, κυρίως πέτασο. Το πιο χαρακτηριστικό, ωστόσο, παράδειγμα του τύπου βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο και έχει προέλευση πιθανότητα από τη Βιωτία. Εκτενή συζήτηση έχει προκαλέσει η ενδυμασία αυτών των εφηβικών μορφών, που σχετίζεται και με την ερμηνεία τους, ξεκινώντας από το κάλυμα της κεφαλής, την καυσία. Η χρήση της καυσίας είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον Μακεδόνα βασιλιά και τον περίγυρό του. Πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με το θέμα της χρήσης της και της καταγωγής της, όπως η κυρία Σατζόβου Παλιαδέλη, που ασχολήθηκε εκτενώς με το θέμα και καταλήγει ότι την καυσία διαδηματοφόρο τη φορούσε αποκλειστικά ο βασιλιάς, την απλή υψηλόβαθμη στρατιωτική, οι στρατηγοί, άτομα της βασιλικής σωματοφυλακής και οι βασιλικοί παιδες. Στη συνέχεια, μετά τον Αλέξανδρο, φαίνεται ότι έγινε μόδα και ότι αποτέλεσε ένα απλό κάλυμα κεφαλής, το οποίο φορούσαν και οι μη αριστοκράτες και προτιμούνταν από πολλούς νεαρούς της εποχής ως μίμηση της ενδυμασίας των Μακεδόνων στρατιωτών. Στα 27 ειδόλια της Πέλας μπορούμε να διακρίνουμε 6 διαφορετικούς εικονογραφικούς τύπους. Βλέπουμε εδώ, αριστερά. Στον αριθμό 150, λοιπόν, η εφηβική μορφή κάθεται σε ένα βραχώδες έξαρμα και κρατάει σύριγγα με το δεξί χέρι. Αυτός ο εικονογραφικός τύπος της θυμίζει αντίστοιχους εικονογραφικούς τύπους του Άτιδος. Βλέπετε εδώ δεξιά 3 ειδόλια από την Αμφίπολη, στους οποίους βλέπουμε ότι ο Θεός πάλι κρατάει ή και παίζει σύριγγα. Η μίμηση στο συγκεκριμένο ειδόλιο πιθανόν να είναι σκόπιμη, προκειμένου να γίνει η σύνδεση με το Θεό. Υπάρχει μια ηθελημένη ταύτιση της εφηβικής μορφής με τον Άτη, προκειμένου η αναπαραστόμενη μορφή που εκφράζει τον Αποθανόντα να λάβει θεϊκά χαρακτηριστικά και να εξισωθεί μαζί του. Το ίδιο συμβαίνει ακόμα πιο έντονα με τους άλλους δύο εικονογραφικούς τύπους των εφηβικών μορφών με καυσία, βλέπουμε εδώ πέρα. Συγκεκριμένα σε 4 ειδόλια η μορφή αποδίδεται όρθια ενδεδειμένη, όπως ο Άτης, βλέπουμε εδώ πέρα, με εξαίρεση τον φρυγικό πύλο που αντικαθίσταται με καυσία και παίζει με το δεξί χέρι σύρικα. Αντίστοιχα, ειδόλια που ακολουθούν τον ίδιο παραφερή, θα λέγαμε, εικονογραφικό τύπο, προέρχονται από την Ιταλία και τη Δημητριάδα. Μας έδειξε και ο κύριος Ιερμίας αρκετά τέτοια παραδείγματα, προερχόμενα κυρίως από ιερό, αλλά έχουμε και από τάφους από τη Δημητριάδα. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα τα 4 αυτά ειδόλια. Όλα τα παραπάνω ειδόλια αποκαλύφθηκαν στον ίδιο τάφο, στον λακοειδή τάφο 10, στον οποίο υπήρχε και ταυτόχρονη και μεγάλη συγκέντρωση ειδωλίων του Άτιδος.
Είναι λοιπόν αρκετά πιθανό τα ειδόλια αυτά να απεικονίζουν πιστούς ακολούθους ή και μοιημένους στη λατρεία του Θεού Άτιδος. Συνεπώς και ο Ποθανών του τάφου 10 ήταν ένθερμος υποστηρικτής του Θεού ή και μοιημένος στη λατρεία του. Το ίδιο ενδεχομένως να ισχύει και για τον νεκρό του τάφου του Λακοειδούς 11, από τον οποίο προέρχονται τα παραπάνω δύο ειδόλια, στα οποία αποδίδεται ένας ιδιαίτερα γνωστός εικονογραφικός τύπος του Άτιδος. Το βλέπουμε εδώ, το τύπο. Αυτό είναι μαρμάριο ανάγλυφο από την Ιταλία. Είπαμε ότι αποδίδεται αυτό. Ο Άτης εδώ πέρα είναι εξαπλωμένος σε ένα βραχώδες τοπίο. Το δεξί του χέρι είναι σηκωμένο και λυγισμένο πίσω από το κεφάλι του και κρατάει το λογοβόλιο του. Στη σύνθεση υπάρχει ένα δέντρο και ζώα με συμβολικό χαρακτήρα που παραπέμπουν σε στοιχεία του μύθου του. Επίσης δεν είναι ξεκάθαρο αν ο Άτης κοιμάται, ξεκουράζεται ή είναι πεθαμένος ή αν δηλώνεται η χρονική στιγμή μετά την αποκοπή των γενετικών του οργάνων. Τα ειδόλια αναπαράγουν αυτή τη σύνθεση όπως βλέπουμε εδώ, σε συντετριμμένη μορφή, χωρίς την παρουσία των ζώων και του δέντρου. Διατηρούν ωστόσο το βραχώδες τοπίο, τη στάση του σώματος και το λογοβόλο, καθώς και τη σύρια. Η διαφοροποίηση βρίσκεται στο κάλυμα της κεφαλής και στην απόδοση του παιδικού προσώπου. Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτός ο εικονογραφικός τύπος δεν παρουσιάζεται συχνά σε έργα κοροπλαστικής. Απουσιάζουν παράλληλα παραδείγματα, ακόμα όπως είδαμε και από την Αμφίπολη. Ωστόσο, είναι ένας εικονογραφικός τύπος που επιχωριάζει στην Μπέλα και αποτελεί και δημιούργημα των κοροπλαστικών εργαστηρίων της. Νομίζω ότι υπάρχει και μια μήτρα ενός ξαπλωμένου Άτη που ακολουθεί νομίζω το ίδιο ακριβώς τύπο. Σε 16 ειδόλια η εφηβική μορφή αποδίδεται όρθια. Το αριστερό χέρι της μορφής τοποθετείται λυγισμένο στο στήθος κάτω από τη χλαμίδα και φτάνει ως το πηγούνι της. Σε 6 ειδόλια, μάλιστα, το ένδυμα καλύπτει το πηγούνι. Η μορφή είναι μετωπική, με εξαίρεση σε 2 ειδόλια, στα οποία παρατηρείται μια στροφή του κορμού προς τα δεξιά. Τα δύο αυτά παραδείγματα μοιάζουν ως προς το στήσιμο του σώματος, αυτό το ειδόλιο που είδαμε και προηγουμένως από τη βιωτία που βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο. Σε 8 ειδόλια η μορφή παρουσιάζεται ίδια, αλλά το αριστερό λυγισμένο χέρι δεν καλύπτει το σαγόνι με τη χλαμίδα. Σε άλλα 3 ειδόλια ακολουθείται πάλι ο ίδιος εικονογραφικός τύπος με το παραπάνω ακριβώς, με τη βασιλική διαφορά ότι το αριστερό χέρι είναι καλυμμένο πλήρως από τη χλαμίδα. Είναι αυτό εδώ. Η κίνηση της μορφής που τραβάει τη χλαμίδα κοντά στο σαγόνι ή το καλύπτει έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει θρησκευτικό περιεχόμενο. Την ίδια κίνηση την παρατηρούμε και στον Άτη. Αυτά τα παραδείγματα είναι από την Ιταλία, από την Ποπία και από τη Ρώμη. Ο λεξικογράφος βλέπουμε πάλι την κίνηση εδώ του πηγουνιού, όπως ακριβώς κάνει και τα ειδόλια. Ο λεξικογράφος Αρποκρατίων αναφέρει για το μύθο του Άτιδος ως μυστικό δε ο λόγος, ενώ και ο Παυσανίας δηλώνει ότι δεν μπόρεσε να μάθει για τη φύση του Άτιδος γιατί ήταν απόρριτο. Συνεπώς, θα πρέπει να υποδηλώνεται κάποιος μυστηριακός χαρακτήρας στη λατρεία του που να αφορά τους μοιημένους, οι οποίοι θα πρέπει να διατηρούν τη σιωπή τους για τα τελετουργικά δρόμενα. Εξάλλου, βασική αρχή που διέπει τις χρόνιες λατρείας είναι η διατήρηση της μυστικότητας σχετικά με τις διεξαγόμενες ιεροπραξίες. Υπάρχουν ειδόλια από την Τρία, Μπαρτόνσον εδώ, που η μορφή καλύπτει εντελώς το στόμα της με το ένδυμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχει την έννοια της ιερής σιωπής. Συνεπώς, οι μορφές μπορεί να αποδίδουν ακολούθους πιστούς της λατρευόμενης θεότητας. Η Μπαρτόνσον, μάλιστα, επεκτείνει αυτή τη σκέψη περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να απεικονίζονται παιδιά ιερέων που γεννήθηκαν στο ιερό μιας θεότητας, αφιερώθηκαν σε αυτήν και συνεχεία ανέβαιναν στην ιεραρχία ώστε να καταλήξουν ιερείς. Στη Μυτιλήνη επίσης βρέθηκαν εντός τάφων δύο πρώιμα εξαιρετικά παραδείγματα που επαναλαμβάνουν την κίνηση της κάλυψης του πηγουνιού, όπου εκεί ερμηνεύονται, έχει ενδιαφέρον, ως νεαροί μύστες των Ελευσινίων μυστηρίων, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ Κυβέλης και Δήμητρας και απεικονίζονται ταυτόχρονα. Υπάρχει δηλαδή ένα είδος συμφυγμού, θα λέγαμε, συνύπαρξης των δύο αυτών θεοτήτων. Θα μπορούσε να είναι όμως και μια χειρονομία θλίψης που σχετίζεται με το μύθο του Άτιδος και αφορά το πένθος για τον νεκρό Θεό. Την ίδια χειρονομία συναντάμε και σε ταφικό χώρο από το μακεδονικό τάφο του Αγίου Αθανασίου που έχει δημοσιεύσει η κυρία Τσιμπίδου, όπου ο Μακεδόνος νεαρός στρατιώτης με την ανάλογη ενδυμασία τραβάει τη χλαμίδα του και καλύπτει τα χείλη του. Σε αυτή την περίπτωση ερμηνεύτηκε ως προσπάθεια της μορφής να καλύψει τη θλίψη της. Θα μπορούσε όμως και να έχει επιπρόσθετα και κάποιο ίσως θρησκευτικό περιεχόμενο και να δηλώνει ότι ο ενταφιασμένος ήταν μοιημένος ή κάποια λατρεία με μυστηριακό χαρακτήρα. Όσον αφορά τη χρονολόγηση των ειδωλίων, έχουν γίνει δύο προσπάθειες, στηριζόμενες
στη μορφή της καυσίας, του κεφαλιού και της κόμης, μία Pitusum Berio που διακρίνει τέσσερις τύπους. Οι τρεις τύποι είναι σύγχρονοι και χρονολογούνται στο 3ο αιώνα, ενώ ο τέταρτος είναι λίγο μεταγενέστερος. Επίσης, η Bertin κατηγοριοποιεί αυτά τα ειδόλια από τη Δημητριάδα που είδαμε και πριν από τον κύριο Ιερεμία, με καυσία που μας δίνει τρεις τύπους που χρονολογούνται από τον 1ο μισό του 3ου αιώνα ως τον 2ο αιώνα π.Χ. Ωστόσο, όλα τα παραπάνω ειδόλια από την Μπέλα δεν μπορούν να ενταχθούν ακριβώς στις παραπάνω κατηγοριοποιήσεις. Με βάση όμως την νομισματική μαρτυρία από τον εσωτερικό του τάφου 11, όπου πρόκειται για ένα χάλκινο νόμισμα Φιλίππου του Πέμπτου, που μπορούν να τοποθετηθούν αυτά της Πέλας στο τελευταίο 4ο του 3ου αιώνα π.Χ. Υπάρχουν αρκετές ερμηνευτικές απόπειρες του συγκεκριμένου εικονογραφικού τύπου και των παραλλαγών του. Υπάρχει άποψη ότι απεικονίζουν μέλη μιας ελίτ ομάδας νέων των εφήβων κατά την διάρκεια της στρατιωτικής του εκπαίδευσης ή επίσκεψής του σε υπαίθρια ιερά. Οι καθιστές χλαμιδόμορφες μορφές που παριστάνουν εφήβους με καυσία υπέταξαν στα προηγούμενα παραδείγματα θεωρούνται ταξιδιώτες που ξεκουράζονται, όμως η κάλυψη των μελών τους προσδίδει θρησκευτικό περιεχόμενο που ενδυναμώνεται από την παρουσία μιας ερμαϊκής στήλης. Αναφέρονται, όπως είπαμε και παραπάνω, ως υπηρέτες του ιερού όπου είχαν αφιερωθεί και επίσης ως άτης με τη χειμερινή του ενδυμασία. Στις ερμηνευτικές απόπειρες του συγκεκριμένου τύπου και των παραλλαγών του πρέπει να προσθεθούν και γενικότερες απόψεις για τη σημασία των ειδωλίων ως προσφορών σε τάφους, δεδομένου ότι η κτέρηση με ειδόλια δεν είναι ούτε συχνή ούτε πάντα απαραίτητη. Μια βασική τάση στην έρευνα είναι να ερμηνεύονται τα ειδόλια από τάφους με βάση την κυρίαρχη λατρεία της θεότητας που διαμορφώνει κατά γεωγραφικές περιοχές τις μεταθανάτιες αντιλήψεις. Στην περίπτωση του νεκροταφείου της Πέλας, αποδίδουν, όπως είπαμε, πιθανώς μοιημένους στη λατρεία του Άτιδος. Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι η επαναληπτική παρουσία ειδωλίων ίδιου τύπου σε μεγάλο αριθμό, γεγονός που δεν παρατηρείται σε τέτοιο βαθμό σε άλλους τύπους ειδωλίων στο νεκροταφείο της Πέλας. Δεν είναι τυχαίο ότι και στο νεκροταφείο της Αμοθράκης το φαινόμενο του μεγάλου αριθμού αυτού του είδους ειδωλίων, μερικά μάλιστα βρέθηκαν και σε αποσωθέτη ή και σκορπισμένα, ως μέρος μιας τελετουργικής απόθεσης στον χώρο του νεκροταφείου. Νομίζω και η ομάδα της Αμφίπολης μας είπε ότι τα ειδόλια του Άτιδος βρέθηκαν εκτός, αν κατάλαβα καλά, εκτός των τάφων. Τώρα, επίσης και σε τάφο στη γέφυρα Θεσσαλονίκης βρέθηκαν τέσσερα αποσπασματικά ειδόλια του ιδίου τύπου και ένα κέραιο, και σε τάφο πάλι στην Κασανδρία έχουμε δύο ειδόλια αυτού του τύπου. Η επανάληψη του ίδιου τύπου επιτείνει την άποψη για την ύπαρξη κάποιας τελετουργίας, όπως επίσης και το γεγονός της έβρισής του στην ευρύτερη περιοχή του νεκροταφείου, καθώς και η ύπαρξη σπασμένων κομματιών. Η θράψη των ειδωλίων παρατηρείται και στην Πέλα, στη Θεσσαλονίκη και τη Σαμοθράκη και αποτελεί πιθανό μέρος μιας τελετουργικής διαδικασίας. Η πολλαπλότητα των ειδωλίων είναι δηλωτική της επίτασης της προσφοράς, επαυξάνει τον κατελασμό των θεοτήτων και προσφανώς αφορά ένα τελετουργικό που επιβάλλει μέγιστη ποσότητα ομοίων ειδωλίων, που στην περίπτωση της Πέλας αφορά τον Άτη και τους ακολούθους του. Ειδικότερα στον τάφο 10, αποκαλύφθηκαν 23 ειδόλια εφηβικών μορφών με καυσία και 14 ειδόλια Άτιδος, καθώς και 214 οστρένια στράγαλη. Από τα 14 ειδόλια Άτιδος ξεχωρίζουν δύο σπάνια ειδόλια, στα οποία ο Άτης κρατάει έναν πετινό. Ο πετινός μπορεί να συνδεθεί με τους ευνουχισμένους ιερείς της Κυβέλης που ονομάζονταν Γάλλοι. Αυτοί αποτελούσαν ομάδα αφιερωμένη στην υπηρεσία της Κυβέλης που έφερε ως συμβολό της τον πετινό. Εδώ βλέπουμε ακριβώς πώς γίνεται η σύνδεση με το πετινό. Είναι από μία κίστη από την Ιταλία, όπου διαβάζεται εκεί Αρχιγάλλους, και βλέπουμε ως πάνω ότι έχει ως σύμβολό του τον πετινό. Συγκεκριμένα, ο αρχηγός των Γάλλων, Αρχιγάλλος, αποτελούσε την ενσάρκωση του νεαρού θεού. Αυτά τα ειδόλια αποτελούν τη μοναδική ως τώρα μαρτυρία των Γάλλων στην περιοχή της Μακεδονίας και η παρουσία τους υποδηλώνει την ύπαρξη οργανωμένου ιερατείου ή θειάσου Κυβέλης και Άτιδος στην Πέλα. Στον τάφο 11 βρέθηκαν δύο ειδόλια εφηβικών μορφών, ένα ειδόλιο καθιστού Άτιδος που παίζει σύρικα, ένα ειδόλιο κουροτρόφου, πάλι ειδόλιο σχετιζόμενο με την προστασία νεαρών νεκρών, 23 αστράγαλοι και ένα χάλκινο νόμισμα Φιλίππου V. Ωστόσο, είπαμε ότι ένα ειδόλιο εντοπίστηκε εκτός τάφου, στη συγκέντρωση ειδωλίων. Αυτό τώρα είτε πρόκειται για χτέρισμα σε τάφο της Σύστερης ελληνιστικής εποχής που μετά την καταστροφή του διασκορπίστηκαν έξω τα ειδόλια, γιατί έχουμε μετά και το ρωμαϊκό νεκροταφείο που διατάραξε τις ταφές του ελληνιστικού, είτε αποτελούσαν επιτάφιες τελετουργικές προσφορές.
Η ταυτόχρονη παρουσία ειδωλίων άτυδος και φιβικών μορφών ακαυσίας στην Μπέλα στους τάφους 10 και 11 και η μίμηση των εικονογραφικών τύπων του Θεού δηλώνουν ότι δεν συνόδευαν απλά τον νεκρό, αλλά έναν μιμένο στη λατρεία του άτυδος, ίσως και της Κυβέλης, καθώς στην Μπέλα υπήρχε ιερό, αφιερωμένο στην Αφροδίτη, όπως μας είπε η κυρία Καμάτη, και στη μητέρα των Θεών, στον οποίο βρέθηκε, όπως μας έδειξε και η κυρία Καμάτη, το ειδόλιο, το συγκεκριμένο ειδόλιο που σχετίζεται με τη λατρεία του άτυδος. Ξέρουμε ότι το δέντρο συμβολίζει τον νεκρό Άτη και, όπως είπαμε και προηγουμένως, η τελετή όπου γινόταν η μεταφορά του δέντρου στο εσωτερικό του ιερού, όπου σε θέση πρόθεσης, προκειμένου να θρηνήσουν οι μημένοι τον νεκρό Άτη. Αυτό περιλαμβάνει ουσιαστικά η λατρεία. Στην περιοχή της Μακεδονίας, η παρουσία του Άτιδος φαίνεται μέχρι σήμερα περιορισμένη. Έχουμε το παράδειγμα της Ολύνθου, της Αμφίπολης. Εδώ, επίσης και στη Θεσσαλονίκη, έχουμε παρουσία και στη Λυτή και στην αποσυμμένη Ιερισσό. Ωστόσο, η λατρεία της Κυβέλης στην ελληνιστική περίοδο ήταν αρκετά διαδεδομένη τόσο στην Άνω όσο και στην Κάτω Μακεδονία. Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι τα ειδόλια δεν λειτουργούσαν ως απλά κτερίσματα προσωπικά αντικείμενα, αλλά λάμβαναν έναν ειδικό ρόλο στο ταφικό τελετουργικό που βοηθούσε τη μετάβαση στον κάτω κόσμο. Ένα ακόμη στοιχείο είναι η παιδική ηλικία των αποθανόντων, που συνδέεται με την επιλογή των συγκεκριμένων εικονογραφικών τύπων ειδωλίου. Αν και δεν υπάρχουν κατάλληλοι ποστών από τους τάφους για να έχουμε ακριβή στοιχεία, το μέγεθος αλλά κυρίως η ύπαρξη νοστέινων αστραγάλων, γνωστού παιδικού παιχνιδιού συνηθισμένου κτερίσματος σε παιδικούς τάφους, μας οδηγεί στο συμπέρασμα την ερώτηση ηλικίας των αποθανόντων. Οι χλαμιδοφόροι νέοι που απεικονίζονται παραπέμπουν στην ηλικία του αποθανόντα που προσδιορίζεται στη μετάβαση προς ή μετά την εφηβεία. Ο Άτης είναι μια θεότητα που σχετίζεται με τον κόσμο των παιδιών και την προστασία τους, όπως μαρτυρείται από την επιγραφή της στήλης του Πειραιά, που συνεννεί με την αναγνώριση του Θεού ως προστάτη των παιδιών, ιδιότητα που διαθέτει και η μητέρα των Θεών. Η επιλογή των συγκεκριμένων εικονογραφικών τύπων δεν είναι τυχαία, αλλά εκφράζει τις θρησκευτικές αντιλήψεις του αποθανόντος και του περιβάλλοντός του. Οι νεκροί των δύο τάφων του νεκροταφείου είναι μημένοι πιστοί θειασσόντες του Θεού Άτιδος, επιζητούν την προστασία και την ευνοιά του σε αυτό το ταξίδι στο κάτω κόσμο και ίσως να ανήκουν στο κλειστό λατρευτικό κύκλο του, σε ένα οργανωμένο ιερατείο ή ομάδα μισθών όπως οι Γάλλοι, του Άτιδος και της Κυβέλης, που δρούσε στην Μπέλα και ακολουθούσε συγκεκριμένη λατρευτική πρακτική. Τα ειδόλια που βρέθηκαν θαμμένα με το μύστη κατοχό τους πιθανόν αποτελούσαν σύμβολα μύσεως, προκειμένου να ξεχωρίσουν οι μυημένοι από τους αμύοι τους και να τους εξασφαλίσουν προστασία στον κάτω κόσμο, να ικανοποιήσουν την προσδοκία αυτών και των οικείων τους για συνέχιση της ζωής μετά θάνατο ή σε συμβολικό επίπεδο για την αναγέννησή τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Παύλο Χρυσοστόμου για την παραχώρηση του υλικού και φυσικά την εφορία αρχαιοτήτων Πέλλας για την πρόσβαση στο υλικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.